Αγνώ. Θα δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθατε. Μάρκος. Καλά, όλα καλά. Φτάσαμε σε μια χρήση το 2004 που υπήρχε η κορύφωση. Εδώ ήταν το προπονητήριο του Στίβου και δίπλα ήταν το προπονητήριο του Βόλεϊ. Ήταν προπονητήρια μας. Προπονητήρια, είναι προπονητικό κέντρο. Λασίες από επίπεδο καλωδίων, καταλαβαίνετε και όλα αυτά. Το τρέχετε εσείς αυτό. Λοιπόν, μέχρι το καλοκαίρι το έχουμε τελειώσει. Για τους αθλητές των εθνικών μας ομάδων, γυρνιάζει με το αεροδρόμιο που είναι δηλαδή που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ένα πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο. Και ίσως και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχει ενταχθεί μέσα στο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης η μελέτη βιωσιμότητας. Θα είναι το ΆΚΑ μαζί με την Παιανία η πρώτη εγκατάσταση που θα έχει μελέτη βιωσιμότητας για τα επόμενα 30 χρόνια. Πλέον ενώνονται και γίνονται με συνθήκες για αμαία, με προδιαγραφές, με το δικό του σπάνιο. Εδώ είναι ένας εντυπωσιακός διάδρομος. Το θερμαντήριο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ανατολική Ευρώπη. Δυστυχώς ήταν κλειστό τόσα χρόνια και αν μπορώ να σου πω ήταν στα ζήτητα, δηλαδή ακόμα στο Google να μπαίνει κάποιος να κουκλάρει, δεν είχε και κάνει καμία φωτογραφία. Και είναι νομίζω στο Λίδι. Και μεγάλο μέρος της δουλειάς είναι τα ηλεκτρονικά. Ήταν από εδώ που περπατήσαμε ανάμεσα στα δύο κτίρια, το κλειστό του Στίβου και το δεύτερο κλειστό προπονητήριο. Ένας πρώτος σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει σήμερα είναι στο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις πάρκινγκ. Μιλάμε για εξωτερικά γήπεδα, αποδυτήρια, χώρους υγειονομικούς χώρους. Ένα εξωτερικό αμφιθέατρο ώστε να μπορεί να κάνει και ο Δήμος εδώ πολιτικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Και παράλληλα όλο αυτό έχουμε προβλέψει πώς θα είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το έργο που θα παραδοθεί να είναι βιώσιμο. Είναι κάτω από την ομπρέλα. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιούν και τοπικές ομάδες. Είναι όλο για την τοπική κοινωνία. Ναι. Είναι όλο για την τοπική κοινωνία. Να υπάρχει ένα αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Εδώ έχει γήπεδα τένις, είναι τα πάντα. Και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Γήπεδα πάντελ, ναι, γήπεδα μπάσκετ, αποδυτήρια. Αυτό εδώ είναι ο ανοιχτός στίβος, ώστε η προπόνηση να είναι συνολικά εδώ ένα ολοκληρωμένο προπονητικό κέντρο και θα γίνονται κλειστός στίβος, ανοιχτός στίβος, χόκι επί χόρτου, ποδόσφαιρο και ρήψεις. Άρα θα είναι ένα ολοκληρωμένο προπονητικό κέντρο για το στίβο. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό θα χρηματοδοτηθεί από 5,5 εκατομμύρια από εσάς. Ναι. Μάλιστα. Οπότε ορίζοντας υλοποίηση στο. Μέχρι τέλος του 24 θα έχουμε παραδώσει αυτά τα δύο κτίρια. Υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό μας εδώ στις καταπληκτικές αθλητικές εγκαταστάσεις Παιανίας. Ένα εμβληματικό αθλητικό κέντρο που δυστυχώς είχε εγκαταληφθεί, αλλά με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αθλητισμού ξαναζωντανεύει. Οι εγκαταστάσεις αυτές μέσα στο 2024 θα καταστήσουν και πάλι ενεργές, λειτουργικές, βιώσιμες, ένα πραγματικό στολίδι για τον αθλητισμό, που σε λίγο θα αποδοθεί στην κοινωνία του αθλητισμού, στο οικοσύστημα του αθλητισμού, στους αθλητές μας, στη νέα γενιά, για τον αθλητισμό και τις αξίες του. Πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο, το οποίο ενσωματώνεται αρμονικά μέσα στο εμβληματικό αθλητικό κέντρο του ΆΚΑ και θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας, που φιλοδοξούμε να είναι πραγματικά διατηρήσιμη, βιώσιμη και εμβληματική. Να βγάλει αθλητές, να γυμνάσει, να αθλήσει τη νέα γενιά της πατρίδας μας και να πάρει στιγμές δόξας όπως θέλουμε. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη στιγμή να ζούμε αυτή την μοναδική ωραία εικόνα της μετεξέλιξής του, του ξαναζωντανέματος και της αναγέννησής του. Το 2024 είναι Ολυμπιακή χρονιά, συμπληρώνονται όμως και 20 χρόνια από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Και η ιστορία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων συμπυκνώνει με τον δικό της ξεχωριστό και τραυματικό τρόπο την ιστορία της πατρίδας μας τα τελευταία 20 χρόνια. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις οι οποίες στοίχησαν πάρα πολλά χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο, από ένα σημείο και πέρα αφέθηκαν στην κυριολεξία να μαραζώσουν, να απαξιωθούν σχεδόν πλήρως και με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια ξαναπαίρνουν ζωή και αξιοποιούνται προς όφελος μιας νέας γενιάς αθλητών. Αυτή είναι και η ιστορία αυτών των δύο πολύ σημαντικών κτηρίων, τα οποία αποτελούν πια ένα απόσπαστο τμήμα του συγκροτήματος του ΆΚΑ,
εδώ μέχρι το τέλος του έτους θα παραδοθούν δύο υπερσύγχρονα προπονητήρια, τα οποία και θα πλαισιωθούν σε συνέχεια με τη στήριξη της περιφέρειας από άλλες ανοιχτές εγκαταστάσεις, ώστε να υποστηριχθεί και η αθλητική δραστηριότητα της ευρύτερης κοινωνίας. Βήμα-βήμα αξιοποιούμε την πρίκα και τον πλούτο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και δίνουμε τις υποδομές σε όλη τη χώρα, σε μια νέα γενιά αθλητών, για να διακριθούν και για να μας ξανακάνουν όλες και όλους υπερηφάνους. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Για να δω, ρε. Τώρα σχολείο δεν έχει. Τι έγινε, πάμε. Πάει, πάει, πάει. Κοιτάξτε πάντα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, Γιώργο. Ωραία, εντάξει, καλά, έτοιμη για το καλοκαίρι. Ποιο είναι ο Ολυμπιακός εδώ? Όλοι, όλοι. Όλοι, όλοι. Όλοι, πάμε έτσι, πρόεδρε. Έτσι. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοντά στην περιφέρειά μας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, χαίρομαι που επισκέπτομαι για ακόμα μια φορά την Παιανία και την Ανατολική Αττική, αυτή τη φορά για να επισκεφθώ μια πολύ σημαντική εγκατάσταση, τα Ολυμπιακά σας ακίνητα. Και καθώς επέβλεπα τη σημαντική πρόοδο των εργασιών για την επισκευή δύο πολύ μεγάλων κλειστών προπονητηρίων, σκεφτόμουν ότι τα Ολυμπιακά ακίνητα ουσιαστικά συνοψίζουν την ιστορία της Ελλάδας των τελευταίων 20 ετών. Κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που μας έκαναν τόσο υπερήφανους, και τα χρόνια της κρίσης περιέπεσαν ουσιαστικά σε πλήρη αχρηστία, λαιλατήθηκαν, για να έρθει ξανά αυτή η κυβέρνηση από το 2019 να επενδύσει σε αυτά, να τους δώσει ζωή, ώστε να μπορούν να ετοιμάσουν τη νέα γενιά των αθλητών της πατρίδας μας. Και με αυτόν τον τρόπο συνοψίζουμε και την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Αυτά τα 5 χρόνια είναι συμβολικά αυτά τα οποία έχουν γίνει στον χώρο του αθλητισμού, καταδεικνύουν όμως συνολικά την εικόνα μιας χώρας που παρά τις δυσκολίες τις μεγάλες κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έρχεται σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να υπάρχει σημαντική προσέλευση των πολιτών στην κάλπη. Ο λόγος είναι απλός. Τα επόμενα 5 χρόνια θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. Και θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη στο Ευρωκοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά όργανα, να διαπραγματεύεται πάντα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε από την Ευρώπη. Εξάλλου δεν ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αυτός που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη πριν από ακριβώς 45 χρόνια. Η Ευρώπη είναι παρούσα παντού στις ζωές μας, όχι μόνο γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν καταρχάς συνδιαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά γιατί η Ευρώπη μέσα από τις πολιτικές σύγκλησης είναι αυτή που μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αξιοποιήσαμε πάντα την Ευρώπη έτσι όπως θα έπρεπε. Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να επιταχύνει πάλι αυτή τη διαδικασία, να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και κυρίως να οικοδομήσουμε και πάλι αυτό το οποίο είχαμε χάσει τα χρόνια της κρίσης, την ελληνική αξιοπιστία και την ελληνική υπερηφάνεια. Όταν προσέρχομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μας αντιμετωπίζουν πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, μας αντιμετωπίζουν αντίθετα ως την ευχάριστη έκπληξη της Ευρώπης, ως προς τις οικονομικές μας επιδόσεις. Και αυτό προφανώς μας δίνει άλλη δύναμη και άλλες δυνατότητες. Και γι' αυτό και θέλω να σας ζητήσω αυτή την τελευταία εβδομάδα να εστιαστούμε κυρίως σε έναν στόχο. Και αυτός δεν είναι άλλος από το να πείσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου,
ότι πρέπει να προσέλθουν στην κάλπη και να ξανακάνουν ακριβώς το ίδιο. Διότι ουσιαστικά αυτόν τον ένα χρόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα διαφορετικό από το να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και δεν είναι τώρα η ευκαιρία αυτές οι ευρωεκλογές ούτε για την έκφραση οποιασδήποτε επιμέρους δυσαρέσκειας, ούτε για οποιοδήποτε παράπονο. Τώρα χρειαζόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα τη συσπήρωση των φίλων της Νέας Δημοκρατίας για να πετύχουμε το στόχο μας, να είμαστε το βράδυ των εκλογών πάλι οι μεγάλοι νικητές, με ένα ποσοστό τέτοιο το οποίο δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει όχι την πολιτική μας κυριαρχία. Αυτή διαμορφώθηκε με τη δικιά σας ψήφο στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Να μην τους δώσουμε κυρίως τη δυνατότητα να ξαναρχίσουν να μιλούν με μια γλώσσα την οποία η ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει. Διότι αυτό το οποίο ακούμε σήμερα από την αντιπολίτευση δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο ακούγαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Μπορεί να έχουν ένα καινούριο επικοινωνιακό περιτύλιγμα. Ο λόγος τους όμως εξακολουθεί να διακρίνεται από διχασμό, από τοξικότητα, από λαϊκισμό και από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Θέλω να τους στείλουμε ένα μήνυμα, το οποίο δεν θα είναι μόνο μήνυμα στήριξης της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι και ένα δεύτερο μήνυμα ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στη δύσκολη περίοδο, στην τραυματική περίοδο των μνημονίων, διότι εκεί ακριβώς μας οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις τους. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το βράδυ της 9ης Ιουνίου, σε μία εβδομάδα από τώρα, έχουμε ακόμα μία εβδομάδα προεκλογική περίοδο. Έχουμε φτάσει στο σημείο πια όπου αρχίζει και κλείνει η φωνή μας από τις πολλές ομιλίες. Αλλά εγώ θα συνεχίσω να γυρνάω την Ελλάδα μέχρι και την τελευταία μέρα. Θα βρεθώ στην Κρήτη αύριο και μεθαύριο, μετά στη Μακεδονία, για να μιλώ αφενός για τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης, αφετέρου για την ανάγκη η φωνή της Ελλάδος να είναι ισχυρή στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Ξέρουμε πώς να διαπραγματευόμαστε στην Ευρώπη. Το αποδείξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη μεταναστευτική μας πολιτική, με τις παρεμβάσεις μας σε πολλά επίπεδα πολιτικής ευρωπαϊκής, όπου πια η Ελλάδα δεν μιλάει μόνο έχοντας υπόψη το τι συμφέρει την πατρίδα μας, αλλά συνδιαμορφώνει συνολικά ευρωπαϊκές πολιτικές. Το ίδιο θα κάνουμε και μετά την 9η Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να φροντίσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να συσπυρώσουμε τη δικιά μας βάση, να πολεμήσουμε την αποχή και αυτή την αίσθηση αδιαφορίας ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια όλων σας, των βουλευτών μας, οι οποίοι θα πρέπει αυτή τη φορά να τρέξουν και να αγωνιστούν χωρίς το άγχος του Σταυρού, των κομματικών μας τελεχών, κυρίως της καθεμιάς και του καθενός ξεχωριστά. Μεταφέρεται το μήνυμα της συμμετοχής πάνω απ' όλα, της στήριξης στην παράταξή μας και είμαι σίγουρος ότι το βράδυ της 9ης Ιουνίου, όπως έχω πέσει μέσα σε όλες τις ποδοσφαιρικές μου προβλέψεις, όπως και αθλητικές μου προβλέψεις, όπως ξέρετε, θα πέσω μέσα και σε αυτή την πρόβλεψη, θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει και θα είμαστε και πάλι οι μεγάλοι νικητές. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλό τρέξιμο και νωρίς στην κάλπη παρακαλώ. Και για τους πιτσιρικάδες εδώ πέρα, κυρίως αυτούς που ψηφίζουν πρώτη φορά, καταρχάς, καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν χθες στα επαγγελματικά λύκεια και σήμερα στα γενικά λύκεια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένας δύσκολος δρόμος, ένας όμορφος αγώνας. Εμείς στηρίζουμε πρώτα και πάνω απ' όλα τη δημόσια παιδεία. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπου δεν θα κάνουν κουμάντο οι μπαχαλάκηδες, αλλά αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν τη γνώση και την ελευθερία της έκφρασης. Άρα και στα νέα παιδιά, θέλω να θυμίσω ότι ψηφίζουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2007, να συμμετέχουν και αυτά στις εκλογές, είδατε, ναι. Θα σας κάνει να αισθανόμαστε λίγο μεγάλοι μερικές φορές, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς εμπιστευόμαστε τη νέα γενιά και να πω και κάτι ακόμα. Θυμάστε που λέγανε πριν από τις εκλογές, δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη νέα γενιά και ήρθαν τα αποτελέσματα και τους διέψευσαν. Για τη νέα γενιά αγωνιζόμαστε, για εσάς, για τα νέα παιδιά, για να ζήσετε μια ζωή καλύτερη από αυτή των γονιών σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.